Έλα. Περίμενε. Έλα, ντε, άστο, να διάβαζες. Ξεκινάμε. Τι είναι αυτό. Πες, ξεκινάμε. Όλα λάθος. Πώς ήταν η εβδομάδα σου, Ευαγγέλη μου, δεν μας πεις κανένα νέο κάτι εκεί. Συγκλονιστική, δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Λίγο άρρωστος είμαι. Από το πρωί τα ίδια. Αλήθεια. Πάμε λίγο, για ξεκινά. Λοιπόν, κάτι ακούω για τένις. Έχει ήδη ξεκινήσει. ATP Finals. Ναι. Νίτο, Λονδίνο. Μίτο. Νίτο. Νίτο. Κάποιος που ξέρουμε. Στέφανος Τσιπάς. Μπράβο. Φέντερερ. Και η μεγάλη Τζόκοβιτς. Και να βάλουμε ένα προβληματάκι τώρα, δεν ξέρουμε. Έχεις πει 100 φορές τον Τζόκοβιτς μεγάλο. Πιο μικρός από εμάς. Είναι πιο μικρός από εμάς. Στην ηλικία μου είναι, εντάξει. Εντάξει, εγώ είμαι πιο μικρός. Χρόνια πολλά κιόλας. Α, έχω δει. Χρόνια πολλά. Τσιτσιπάς έχει δύσκολο όμιλο. Παίζει εκτός τον πρωταγώνα. Δύσκολο όμιλο που έχει πέσει με τον Ναδάλ, το βασικό το αντίπαλο. Μετβέντεφ και τον. Ο Σβέρβ, ναι. Αυτό είναι ο κακός του δαίμονα. Έχει βρει τα κουμπιά του Τσιτσιπά και του πάει και τα νεύρα κιόλα. Και ξέρει αυτό τρελαίνεται. Δεν παίζει και με ποιότητα εκεί πέρα και ζουλαίνεται. Για κάτω λίγο. Και... δεν παίζει με ποιότητα! Κάμερα σε μένα. Στα σημαντικά αθλήματα τώρα. Έχουμε τα European Qualifiers. Η όμιλη για να περάσει η Ελλάδα στο. Έχουμε αποκλειστεί. Μάλλον δεν έχουμε αποκλειστεί. Είναι ένα πολύ μικρό σενάριο που υπάρχει περίπτωση να περάσουμε. Ο Σαούλης δεν μου το είπε αυτό. Όχι, όχι, υπάρχει ένα. Ο Σαούλης το είχε βγάλει. Επειδή πρέπει να πέσει μετεωρίτη στην Αγγλία, πρέπει να κραγεί η Έτνα. Παίζουμε την Παρασκευή με την Αρμενία. Ένα αγώνα που δεν μα νοιάζει καθόλου. Δεν μα νοιάζει, τι να κάνουμε τώρα. Απλά είναι ωραίο να πα να το χαζέψει και αυτό, να το δει και δεν. Εγώ θέλω να το δω. 7 η ώρα είναι Παρασκευή, έλα, σε βολεύει. Ναι, μετά το γραφείο κατευθείαν στο. Κάπου αργά. Σούχο μπασκετάκι. Βράδυ κανονικό να κάτσει να δει NBA. Το μεγάλο αγώνα μεταξύ των Sacramento Kings και. Τον Boston Celtics. Είναι ευκολάκι για τους Celtics. Τώρα ο αγώνας τελειώνει μόλις φυρίξει ο πέμπτος διαιτητής. Πόσο έχουν στο NBA εκεί πέρα. Ποιον έχουν πάρει φέτος. Το Kemba Walker. Ωραίος ο Kemba Walker. Ωραία. Τριπλάρει και με τα δύο χέρια. Όλοι. Όχι όλοι. Είναι εύκολες. Τι, αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας. Δεξιόχειρας, αλλά δεν θα κάνω κι αυτό. Με το αριστερό να γράψεις. Όχι, αλλά δεν μπορείς. Τότε τι μήνε. Δεν είναι τόσο εύκολη τρίπλα τώρα. Δεν είναι σαν το τένις κάτι που το κάνει και το αριστερόχειρας και βολεύει. Τι, εσύ με το αριστερό ρίξεις το τένις. Όχι. Ο Τσιτσιπάς τον έχει διαλύσει ο άλλος ο Σβέρεφ εκεί πέρα. Τι σου έχω για μετά. Καλά, δεν είναι άφραστο. Πάει. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Πού ξεκινάει. Dublin Murders. Α, ναι. Τι, ναι. Είναι, τα έχει γράψει η Tana Friends, κάποια αστυνομικά μυθιστορήματα. Και τα έχουν κάνει σειρά. Εξαφανίζεται ένα κοριτσάκι στο δάσος. Και πάνε δύο αστυνομικοί, δύο detective, να βρουν τι έχει γίνει, πώς έχει εξαφανιστεί. Είναι από τις σειρές που είναι ό,τι πρέπει για χειμώνα. Καναπέ, κουβέρτα. Και είναι από αυτές τις σειρές που βλέπεις ασταμάτητα. Να ευχηθεί, σε παρακαλώ, στην κάμερα μπροστά. Ναι. Να δώσει θετική ενέργεια στο Τσιπά, στο δύσκολο αγώνα που δίνει. Εσύ που τον έφαγες. Εγώ είμαι με Στέφανο μόνο. Καλή τύχη. Break a leg, που μιλάμε Break και a leg, London. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε, εκεί θα είστε. Με Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Γεια σας. Τον Σταρ.